Η κατάσταση στην Πάτρα είναι τραγική. Είμαστε στη πόλη όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία πανελλαδικά. Έχουμε 300 συναδέλφους ενεργούς και από αυτούς δουλεύουν μόνο οι 50. Τα μαγαζιά, από ό,τι φαίνεται και μετά από το lockdown στους μουσικούς στην ουσία είναι, τα περισσότερα δεν θα ξανανοίξουν. Οπότε οι μουσικοί θα μείνουν άνεργοι. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και όχι μόνο για τον Γενάρη. Μας δίνει ένα επίδομα το οποίο θα πληρωθούμε καλώς εγώ των πραγμάτων τέλη Φεβρουαρίου. Πετάει τα μισά καρ των επιχειρήσεων απ' έξω. Οπότε πληρώνονται ούτε τον τρίτο από τους αδέρφους. Και δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μας επιδοτεί από τον Αύγουστο μέχρι τώρα. Υπήρχε και ένα mini lockdown το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό δεν κάνει ούτε λόγο κανένας. Εμείς ξεκίνησαμε να πιάνουμε στην ουσία δουλειά το Δεκέμβριο. Και εκεί που αρχίσαμε να δουλεύουμε, ξαφνικά μας κλείνει πάλι, γιατί η μετάδοση του ιού είναι από τη μουσική. Δεν μας λέει όμως τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι ο ένας από τον άλλον, αν υπάρχει εκεί η μετάδοση του ιού. Εμείς έχουμε καταντήσει να είμαστε η τελευταία τρύπα του τουρνά. Κανείς δεν υπολογίζει, κανείς δεν βλέπει πως εμείς ουσιαστικά όσοι ασχολούνται και αποκλειστικά ζουν από το επάγγελμα των δασκάλων του Δημοτικού Χορού, σήμερα λένε το ψωμί ψωμάκι. Τι δίνουν για το χώρο του πολιτισμού, τι δίνουν για τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους των τεχνών. Υπάρχουν ταμεία ανάκαμψης, τα λένε. Υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ, το χρήμα ρέει, αλλά πού πηγαίνει. Απέναντι στην απάντηση σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να απαντήσουμε, και επειδή με λόγια δεν γίνονται αυτά, χρειάζεται ανατροπή. Δεν μπορούμε να λύσουμε αλλιώς τα θέματα. Τα ζητήματα τα ξέρουν πολύ καλά, είναι θέμα επιλογών. Έχουν τα χρήματα και τα δίνουν εκεί που θέλουν. Όταν κάποιος που εργάζεται και βιοπορίζει δεν έχει, σημαίνει ότι κάποιοι έχουν πάρα πολλά. Σε αυτόν τον δρόμο ο Δήμος θα είναι παρόν μαζί σας δίπλα να κάνουμε τους απαραίτητους αγώνες, γιατί εσείς θα σώσετε τον εαυτό σας, δεν θα το σώσει κανένας άλλος. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας βρίσκεται και πάλι εδώ σήμερα, δίπλα στο πλευρό των μουσικών και γενικώς των καλλιτεχνών που έχουν υποστεί το τελευταίο διάστημα στην περίοδο της πανδημίας μεγάλη ανεργία, ανασφάλεια, δεν έχουν να καλύψουν τα έξοδά τους. Η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο ούτε για την υγεία τους, γιατί έχουμε και καταγγελίες ότι σε διάφορα μαγαζιά, παρόλο που είχαν ασθενήσει, οι επιχειρηματίες τους υποχρέουν να πηγαίνουν να εργάζονται, αλλά ούτε και για το μισθό τους και την αξιοπρέπειά τους. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας βρίσκεται εδώ, θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους, έτσι ώστε να διεκδικήσουν αυτό που πρέπει να έχουν, το μισθό τους, για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τα πρωτόκολλα φροντίδας της υγείας τους. Και έτσι και το απόγευμα διοργανώνουμε σε 6,5 ώρα στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας σε λαλητήριο για αυτούς τους λόγους, και είμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό των μουσικών, των καλλιτεχνών της Ελλάδος.